ταυτότητα της. Πολύ περπάτημα ρε φίλε. Πολύ σκαλοπάτι. Απέστη ρε φίλε. Και τι καταλάβαμε? Όλο παλιά κτίρια έχει. Όλο κάτι πέτρες, σκαλοπάτια, δέντρα ρε φίλε παντού, δέντρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως αντέχουνε με τόσα δέντρα. Και από το πρωί ψάχνουμε ένα φραπέ και δεν έχουμε βρει ένα φραπέ. Εκεί τι είναι αυτό που κολυμπάει στο Δουνάβι? Το πέρας του Λοχνές. Τσουκνίδα γιγαντιών διαστάσεων. Αυτή πρέπει να υπάρχει εδώ πέρα από τότε που ήταν ο Βούδας. Πού πάμε αδερφέ? Κι άλλο πάνω. Ναι. Από πού φύγει το νερό? Χάσαμε. Έχω πίσω μου τα πτώματα. Ο αθληταράς πρώτος. Influencer δεύτερη. Και η φράουλα τρίτη. Thank you.
Τι γράφει αυτή η ταμπέλα? Λογικά γράφει γυρίστε πίσω, είναι μαλακία. Έτσι έγραφε όταν ανέβαινα στο ηφαίστειο στη Σαντορίνη. Αλήθεια λέγανε. Φτάσαμε λοιπόν στη Βουδαπέστη χτες το απόγευμα. Μία μικρή βολτίτσα στο κέντρο της πόλης. Ήσαγα να φάμε και ύπνο νωρίς, αφού κάναμε αρκετά χιλιόμετρα. Ξεκινήσαμε αργά το μεσημέρι από το Νόβι Σαντ, αφού κάναμε τη βόλτα μας εκεί. Η Βουδαπέστη δεν ήταν αρχικά στο πρόγραμμα. Μπήκε τσόντα. Αξίζει βέβαια. Η πιο ακριβή πόλη που έχουμε επισκεφτεί μέχρι στιγμής. Δεν έχουν φραπέ. Ένα φραπεδάκι, αυτό ζήτησε. Τίποτα άλλο. Ένα φραπεδάκι. Και εδώ έχουν έναν με ένα σταυρό στο χέρι. Κάτι είναι αυτός. Τι είναι, ο Θεός και η ψυχή του. Δάσος ρε εσείς, μες στην πόλη ρε. Μες στην πόλη, δεν το έχουν κάψει δηλαδή. Να στήσουν κάτι δηλαδή. Κάπου όπα. Λίγο σεβασμός στον πολίτη. Μου αφήνεις το δάσος μες στην πόλη. Είναι επικίνδυνο. Και όχι μόνο δάσος. Το έχεις και ανοιχτό για τον κόσμο να περπατάει. Εκεί πάμε τώρα, στο κάστρο της Βούδας. Και αυτό με τον κόκκινο δεντρούλο είναι το κοινοβούλιο, το μεγαλύτερο κοινοβούλιο της Ευρώπης. Όλα αυτά τα καραβάκια εδώ πέρα είναι για τις ημερήσιες κρουαζιέρες. Τα μεγάλα από εκεί πέρα είναι που ταξιδεύουν σε άλλες πόλεις. Τι κρέντος πέσος. Τσοκάκι, τι είναι. Κάτσε τώρα, sorry λίγο, γιατί. Πλαντάκι. Εκεί μα, έφυξε παρακαλώ να το βγάλω μια φωτογραφία. Κράτα το και τα δύο. Τραβάω βίντεο. Το βγάλε τη μηχανή. Το βάλε εκεί με παγάκια. Πάλι καλά το έβαλε και παγάκια. Αϊστή. Ξέρετε, τα φτιάχνει εσπρέσο το μάρα σα. Ναι. Δεν το εσπρέσο. Δεν τη είπε χαμένη να το χτυπήσει λίγο. Πάνω στον ψαράο και πρέπει να επιστρέψει στη στεριά γιατί το έργο του δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Ο ψαράς επέστρεψε στη στεριά και όταν στάθηκε ξανά στο βρωμαχώνα του ψαρά. Thank you.
κάνετε έτσι για αυτή τη σκαλοπάτια. Άντε 10. Δεν είναι το δεύτερο που ακούω αυτό. We're going in front. You should. Yes. Because I'm not the first. Yes. Yes. Okay. Yes. Of course. Wait. Wait. Okay. Wait. Wait. I'm waiting. Wait. 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 Okay. I'll be somewhere. Again. Yes. 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 What on number? Man, boy. What is? Harum hot heat, Samin. He says he will take you right now. One of you sits here, or three and three on the station on the 4 or your room. A barker. It's a fat not many. Nem akar átültetni őket. Most jó Bruna. Ilyen nem ennek kívülteni, mert nem akarok. Ah, kérdez, hogy έχει το τελευταρίκ, ε? Δεν τι ώρα έχει. Στο μου τη Μαριάννα να πάρουμε. Αλλά να κάνουμε 10 ώρες την ώρα. Ναι, το προτιμώ αυτό εδώ πέρα. Χωρίς ούρα. Πρέπει να τσουκί θα πληρώνω, δεν έχει τζάμπα εκεί. Ναι. Κι αν δεν κάνω λάθος, είσαι 11ο άτομο εκεί πέρα, όταν το χωρίς το ίδιο. Στο... την επόμενη στάση... Δεν θα τραβάς, πρέπει να το χτίσεις το. Θες να το πάρω, όμως ακουράστηκες άσχο. Τώρα είμαστε εδώ, κάτσε. Εδώ θα κατεβούμε να περπατήσουμε κάτι. Κατάρτε έχει μαμά. Του αστερισμού των νυχτίων και του ψαρά είναι μια ιστορία που διαδραματίζεται στη Βουδαπέστη και δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ του προμαχώνα του ψαρά και του αστερισμού των νυχτίων. Σύμφωνα με τον μύθο, ο προμαχώνας του ψαρά ήταν κάποτε ένας ψαράδικος πύργος και οι ψαράδες παρακολουθούσαν τον Δούναβη και τα ψάρια από εδώ. Στην πορεία του μύθου, μια μέρα ο ψαράς είδε ένα ιδιαίτερα όμορφο ψάρι στο νερό του Δούναβη, το οποίο έλαβε υπέροχα σαν να φορούσε κολλήματα. Ο ψαράς προσπάθησε να πιάσει το ψάρι, αλλά πάντα κολυμπούσε στα βάθη μαζί του. Ο ψαράς ακολούθησε το ψάρι στο ποτάμι και μετά από ένα μακρύ ταξίδι ήρθε σε έναν υπέροχο κόσμο στον οποίο ο αστερισμός των νυχτίων έλαβε στον ουρανό. Ο ψαράς από τότε, ο προμαχώνας του ψαρά και ο αστερισμός των νυχτίων έχουν συνδεθεί για πάντα στο μύθο. Στη μνήμη του προμαχώνα και των αστεριών, πολλοί άνθρωποι αφηγούνται την ιστορία, η οποία μας θυμίζει τη μυστηριώδη ομορφιά της φύσης και του ουρανού. Αυτός ο θρύος παίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική κουλτούρα και την ταυτότητα της πόλης και φέρνει λίγη μαγεία στην ιστορία του προμαχώνα του ψαρά και του αστερισμού των νυχτίων. Τραβάγαμε τώρα να ανέβουμε. Κοίτα εδώ. Ξέρετε, θέλει να μας πεθάνει. 300 να μας ξεπατώσει θέλει.
Δεν φτάνει που πήραμε εδώ το όχημα εδώ με το ωραίο το κομμενάκι εδώ που μας πάει βόλτα. Μας έκανε και τζάμπα εδώ το παιδί. Επειδή η κόρη μας εδώ είναι... Μαρία Μαύρινα, η όφηλος της Εκκλησίας Μάτιας είναι ένα από είναι τα όμορφη, αυτά, τίποτα άλλο. Της Βουδαπέστης που βρίσκεται στην καρδιά της συνεπίας του κάστρου της Βούδας. Κατά την αρχιτεκτονική ανάλυση θα είναι πρέπει και όμορφος, να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία 1. Αστερίσκος ο πύργος Μαρία Μάγδαλνα έχει μοναδικό στυλ που γεννήθηκε από ένα μήκο ρωτικού και ένα γεννησιακού στυλ. Στο σχέδιο του εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά των ψηλών πύργων και οι κάθετες γραμμές του γοτθικού ρυθμού. Καθώς και η αρμονική μορφή του αναγεννησιακού στυλ. 2. Αστερίσκος πρόσωψη και διακοσμήσεις. Αστερίσκος η πρόσωψη του πύργου είναι διακοσμημένη με εντυπωσιακή ετρομέλεια. Πέτρινα γλυφτά. Ανάγλυφα και γλυφτά καταγράφουν διαφορετικές στοιχές του πυρίου και της ιστορίας του. Και εγώ καρδούλες λίγο. Βρίσκονται στις λεπτομέρειες της πρόσωψης. Που συμβολίζουν την ιστορία της εκκλησίας και της πόλης. 3. Αστερίσκος ρολόι και άσκηση στη σηματοδότηση των εκδηλώσεων της πόλης. 4. Αστερίσκος ύψος και πανόραμα. Αστερίσκος το ύψος του πύργου Μαρία Μάγδαλνα επιτρέπει την εκπληκτική θέα της Βουδαπέστης και του Δούναβη. Από την κορυφή του πύργου. Μπορείτε να απολαύσετε ένα μοναδικό πανόραμα της πόλης και των γύρω αξιοθέατων. 5. Αστερίσκος ιστορική σημασία. Αστερίσκος τόσο η Εκκλησία Μαθαΐας όσο και ο πύργος Μαρία Μαγδαλίνα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Βουδαπέστης. Ο πύργος είναι... Τέλος. Do you have it in English? But you are Danish or Scandinavian. Where are you from? Denmark. Denmark. Oh. That's why I just made this one for you, because I knew you came from Denmark. Have a listen. Tidsvinge og blod arveretten spørger dig, hvor et rige garn af formue og kampen begynder på miraklernes vej. Du kan følge i dine forfædre fodspor, hvis du kan. Men rigdom og berømmelse kan ikke sås af hjertet. Fordi din største arv er, hvad vi har brug for, en ren sjæl, der er tavs i sig selv. Timer Paris er en berømt by for romantik og kunst. En dag fra en Notre Dame sad en ung maler Etienne Condé. Solnedgangen malede himlen med strålende farver, og bygningen kastede en enorm skygge. Etienne stirrede tomt på skønheden, da en mystisk gammel mand pludselig nærmede sig ham. Den gamle mand holdt i hånden et vidunderligt kunstfærdigt ur, hvis hjul og visere var indviklet sammen, og som tiden gik langsommere, kunne han sætte sig. Den gamle mand indsatte, at han